Είμαστε τέλεια, ελπίζω. Ναι. Γι' αυτό και έχετε έρθει σε ένα ακόμα Έλενας Inbox. Σήμερα, αου, λοιπόν, σήμερα εγώ και ο παππούλας μου θα μιλήσουμε για τις δικές σας απαντήσεις στην ερώτηση που έκανα κυρίως στα κορίτσια, αλλά ως γνωστό να απάντησαν κυρίως αγόρια. Δεν μπορώ. Για το ποιες είναι οι χειρότερες ατάκες πεσήματος που έχετε κάνει, που σας έχουν κάνει. Κυρίως γι' αυτό ξαναλέω, ρώτησα τα κορίτσια έτσι ώστε να μου πούνε τι έχουν ακούσει, αλλά εν τέλει απάντησαν αγόρια για τις βλακίες που έχουν πει ή που θα ήθελα να πούνε. Θέλετε να ξεκινήσουμε? Λες, γλυκούλη, θέλεις? Λοιπόν, θα διαβάσω μερικές γιατί είναι. Είναι. Πάρα πολλές. Παιδιά, γίνεται χαμός. Κι άλλες. Παιδιά, δεν τελειώνουν ποτέ. Κι άλλες. Α, τελείωσα. Λοιπόν, ο Στέφανος, και αυτό το είδα και αρκετά. Μήπως είσαι η Ζιλέτ? Γιατί είσαι ό,τι καλύτερο με τον άντρα. Μαραγκός είναι ο πατέρας σου. Χωρίς κάποια εξήγηση. Δεν λέει ματάκες, λέει ο Στέλιος. Με ατάκες δεν κάθισε καμία. Έχεις ένα point. Θα μπορούσε. Μου την έχεις βιδώσει άσχημα. Παιδιά, ζω και τη στιγμή που θα βρω μια γυναίκα μέσα σε όλα αυτά. Ωραία μαλλιά, γλυκά, κρίμα που θα σου τα. Μου φαίνεσαι γνωστή. Εσύ δεν είσαι η κοπέλα που βλέπω στα όνειρά μου? Παιδιά, γιατί τα λέτε αυτά? Είσαι πιο όμορφη και από τον Γκολ στα 90. Αυτό είναι ρομαντικό. Γεια σου, θέλω να σε γνωρίσω. Τίμιο. Όλα στα δώσω Θεός εκτός από το τηλέφωνό μου. Αφού βρωμάς και βρωμάω, γιατί δεν κάνουμε βρωμούσες? Αυτό από πού και να το πιάσεις είναι λάθος. Από πού και να το πιάσεις, Βασίλη μου, είναι λάθος. Από το βρωμάς, βρωμάω, βρωμούσες, κανένα απολύτως νόημα. Ξέρεις γιατί δεν λάμπουν τα αστέρια στον ουρανό? Γιατί την έπιασαν τη θέση του στα μάτια σου. Έχασα το τηλέφωνό μου, μπορεί να έχω το δικό σου. Ο πατέρας σου έχει πετσό. Επειδή έχει κολάρα. Αν είσαι hot dog, θα ήθελες να είμαι το λουκάνικο. Νύχτα μου είσαι για μια μάγκα που κανείς μας δεν θα ξεχάσει. Πολύ Κωνσταντίνο και Ελένης βλέπετε. Δεν ξέρω αν θα σας βγει σε καλό. Αν ήμασταν σκιουράκια, θα έβαζα ένα φουντούκι στην τρύπα σου. Αυτή πια. Παιδιά! Μήπως ξέρει την ίδια αναπνοή, γιατί όταν σε είδα μου κόπηκε η αναπνοή. Η ανάσαυρα, η αναπνοή. Βάλε μια άλλη λέξη. Γεια σου, είμαι ο Αντώνης και λέω ηλίθια αστεία όταν αισθάνομαι αμήχανα. Γεια σου, είμαι η Έλενα και διαβάζω ηλίθια αστεία και αισθάνομαι αμήχανα. Βλέπεις Power of Love? Α, αυτός είναι, ας πούμε, ένας πολύ ωραίος τρόπος για να ξεκινήσει συζήτηση. Βλέπεις Power of Love? Sorry, έχω πατικό σου. Βλέπεις Power of Love? Α, η Χριστίνα. Αν ήμουν ασθενή σου στο κρεβάτι της φυσιοθεραπείας, δεν νομίζω ότι θα σκεφτόμουν τη θεραπεία, μάλλον. Τι κοινό έχεις εσύ με μια Ferrari? Και στις δύο έμπαινα. Σιγά ρε πάνω. Σιγά. Γάμα με άμα κάνω λάθος. Μαργαρίτα δεν σε λένε? Ο Ιωάννης. Να σε κεράσω ένα ποτό ή σε πηδάει άλλος? Γιατί ρε φίλε, αν μας πηδάει άλλος, εσύ δεν μπορείς να κεράσεις το γαμημένο το ποτό σου? Σοβαρά τώρα. Είναι στο ATM. Βλέπω θεά. Όπα κούκλα, άστο. Μη βγάζεις φράγκο. Έλα να φάμε τα δικά μου. Χουβαρντάς ο Τέο. Μ' αρέσει ο Τέο. Μ' αρέσει το. Αυτή άπλα. Μη βγάζεις κοπέλα μου λεφτά. Γάμισε τα, έλα να φάμε τα δικά μου. Αυτό το έλα να φάμε τα δικά μου. Σου βγάζει μια αυτοπεποίθηση ρε παιδί μου. Σου βγάζει ότι ο άλλος ξέρει να σε βγάλει έξω. Έστω. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Πάμε για μπύρες στην 13. Μπορεί να είναι και καλή. Ήταν σιδεράς ο πατέρας σου? Όχι, γιατί? Γιατί μου τον έχεις κάνει κάκι. Αν ήσουν Transformers, θα ήσουν ο Optimus Prime. Α, ο Χρήστος λέει: ήρθα απλά γιατί μου άρεσες. Δεν υπάρχει κάτι πιο φυσιολογικό. Να σου πω κάτι τίμιο. Δηλαδή, κουστάρες μία, τη βλέπεις εκεί να κάθεται στο μπαρ, στην καφετέρια. Κάτι. Πας και πες: γεια σου, μου άρεσες. Θα ήθελες να τον αλλάξουμε ένα τηλέφωνο και επίσης να το πούμε ξανά. Ή να το πούμε βασικά, γιατί ξανά, να το έχουμε ξαναπεί. Και αν όχι, cool. Αν ναι, καλώς. Αν όχι, ποιος τον θυμάται μεθαύριο? Όλα καλά. Έφαγες μια ήττα. Μπορεί να φας και νίκη. Δεν. Παιδιά, προσπαθήστε! Πού έχετε χαθεί! Πηγαίνετε, μιλήστε μας! Μιλήστε μας! Μιλήστε μας! Να γιατί δεν έχουμε κόμενο, τέτοιες ατάκες λένε. Με έχεις ανάψει ελβερό τη στιγμή που σε είδα. Θες να τα φτιάξουμε? Ωραίος λόγος για να τα φτιάξεις με κάποιον. Θα πεις το γνωστό ζαχαροπλάστο? Όχι. Μήπως είσαι από τη Χειροσήμα? Όχι, γιατί? Γιατί μωρό μου είσαι βόμβα! Είσαι βόμβα! Δεν πάτε καθόλου καλά. Γεια σου κοπελιά, είμαι διάσημο στο οποίο θέλει να πιάσει το Όσκαρ μου. Χριστό μαζεύσου. Ήμουν σε ένα κλαμπ και ένα μου λέει: κοπελιά, να σε μυρίσω λίγο.
να σε μυρώσω, συγγνώμη, να σε μυρώσω λίγο και έβγαλε βαμβάκι. Στο κλαμπ, ρε εσύ Τζοάν, έχεις βαφτεί, έχεις γίνει μια μουνάρα. Και έρχεται ο άλλος με το λάδι να σε μυρώσει, πάμε καλά. Δεν του χρωστάς ένα χαστούκι. Στο κλαμπ μέσα, ο άλλος κυκλοφορεί με βαμβάκι. Ο Νίκος, κοπελιά ωραία ρούχα, τα φαντάζομαι κουβαριασμένα πλάι στο κρεβάτι μας. Αχ, Θεέ μου. Έχεις μια μπάλα γιατί μόλις σε είδα την έχασα, ο Νεκτάριος. Έλα να ράξουμε να μπούμε και να μπούμε Netflix. Netflix θα λέτε, Netflix θα λέτε και θα κλαίτε. Α, η χαρά. Κούκλα να σου κάνω μασάζ γιατί πρέπει να πόνεις όταν έπεσε από τον ουρανό. Όντως θα λένε αυτά, ρε χαρά. Η κολλητή σου είναι πιο όμορφη και θα ρίξει έτσι την κόμενα ή την κολλητή. Καμία από τις δύο, στο λέω εγώ. Καμία από τις δύο. Συγγνώμη κοπελιά, να σε ρωτήσω, αν είσαι εσύ εδώ, ποιος διοικεί τον παράδεισο? Έχω δωρεάν κουπόνια στο Σαβίκο. Είδε αυτό, α, κι όμως αυτό μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Θες να γίνεις η μελιτζάνα στο μουσακά μου? Δεν μου αρέσει εμένα ο μουσακάς, σας αρέσει? Καλά, αυτό σου αρέσει, μόνο εμένα. Το παστέτσιο μου αρέσει, ο μουσακάς δεν μου αρέσει. Απόκριση σε ένα κλαμπ μου, ξαναλέει Τζοάν. Σκάει ένας με ποδιά κουζίνας. Γεια σου κορίτσια, είμαι ο Master Sex. Ξέρεις την Κρεμλίδου? Γιατί έχεις κολάρα. Θες να πεις? Μου κάνεις κουμπλιμέντα για τον ποπό μου. Μου κάνεις κουμπλιμέντα για τον ποπό μου. Ακούς ρε. Να κάτω να συνεχίσω με πως το επεισόδιο από εδώ, έτσι. Να τα λέμε και να είμαι εδώ. Όχι. Δεν θα σας κάνω το χατήρι. Ας ο κύριε δεν γελάει, σε σχόλια. Να έχετε καλή συνέχεια. Και εμείς θα τα πούμε πολύ, πολύ, πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά.